Σημαίνει αυτή φοβερή εκδήλωση για την ιστορία του τόπου μας και να πούμε ότι το είναι πολύ σημαντικό να καταγράφεται η ιστορία γιατί δημιουργεί στίγμα, δημιουργεί τη φυσιογνωμία του τόπου, δημιουργεί παραδειγματισμό για τις επόμενες γενιές. Αλλά για να είναι μια εκδήλωση, πιστεύω, περισσότερο επιτυχημένη, θα κάνω μια μικρή παρέμβαση. Έχω ακούσει και από τον Δημοτικό μου Σύμβουλο, τον κύριο Πνευματικό, αλλά και από πολλούς ανθρώπους εδώ του Πισώνα, το ενδιαφέρον της αναστήλωσης του ενετικού πύργου αυτού του εναπομείναντα, και μια και είναι εδώ και ο Δήμαρχος και ο κύριος Γαλάνης έστειλε το χαιρετισμό του και έχουμε και τον αρχαιολόγο μας εδώ, να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να κυνηγήσουμε πραγματικά με σχεδιασμό και με δύναμη, με σθένος, να αρχίσει η αναστήλωση στην πράξη του ενετικού αυτού πύργου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούμε την ιστορία μας. Λοιπόν, ο κύριος Καρατζάς νομίζω μπορεί να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις, πού μπορούμε να πιέσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Γιατί αυτό θα είναι και όμορφο και για το χωριό, για την ιστορία μας, αλλά και ένα τουριστικό, ελκυστικό περιβάλλον για τον κάθε ένα που μπορεί να περάσει από το Πισώνα και να τον επισκεφθεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρατζά και ευχαριστώ πολύ και το Σύλλογο. Την προηγούμενη τριετία, πενταετία θητείας του προηγούμενου Προέδρου, του κύριου Βαγγέλη, έχουμε κάνει μια επαφή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και κινήσει κάποιες διαδικασίες όσον αφορά την ανάδειξη του πύργου και την αναστήλωση. Η προσπάθεια είχε κάνει αίτηση και είχαν έρθει και η τεχνική υπηρεσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Είχαν κάνει αυτοψία στην περιοχή λόγω της επικινδυνότητας του σημείου και του πύργου. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει ένα πρόβλημα δικτυωσιακό. Και κατόπιν επικοινωνία και με τον κύριο Γελαδί, τον Περιφερειάρχη, είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την λύση κυριότητας του πύργου. Έχει σταματήσει σε αυτό το σημείο, από ό,τι γνωρίζω, οι διαδικασίες της αναστήλωσης. Πιστεύω ότι αν σταματήσουν εκεί και λυθεί το θέμα της ιδιοκτησίας, θα μπορεί εύκολα και η τεχνική μας υπηρεσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ευβίας να προχωρήσει σε μια εκτίμηση, σε μια γρήγορη ή στατική ή αρχιτεκτονική μελέτη, μια μελέτη σκοπιμότητας, μια προμελέτη για να μπορούμε εύκολα να δούμε την ανάγκη του κτηρίου και να μπορεί να γίνει μια ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα, είτε δημοσίου επενδύσεων, είτε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που πλέον έχει ξεκινήσει πλέον να γίνουν κάποιες μελέτες, ή να καταφέρει να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από κάποιον ιδιώτη. Είναι βασικό στοιχείο να υπάρχει μελέτη για κάποιο μνημείο. Έχει γνώση ο Δήμαρχος, νομίζω, και γνωρίζω ότι έχει γνώση για τον πύργο αυτόν. Δεν νομίζω ότι δεν έχει θέληση, αλλά έχει κάποιο πρόβλημα το θέμα διοκτησίας. Εάν λυθεί, πιστεύω ότι είναι εύκολο να διεκπαιρεθεί η υπόθεση αυτή.